Το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα είναι το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου και Ελιάς στο ξενοδοχείο Divani Caravel τη Μεγάλη Τετάρτη 31 Μαρτίου και ώρα 12 η ώρα το μεσημέρι, στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος δραστηριοτήτων που υλοποιεί η ΕΔΟΕ. Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΔΟΕ Τζανέτος Καραμίχας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ενώ τη σκητάλη πήρε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή. Ο πρόεδρος της ΕΔΟΕ εστίασε σε τέσσερα σημαντικά θέματα: στην προβολή, προώθηση, εμπορία και εξαγωγή της ελιάς και του ελαιόλαδου, στη θέληση της διεπαγγελματικής να συνεργαστεί με το ΙΠΑΤ για να λυθεί το ζήτημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα πύρινα λουργεία, στην οριοθέτηση κανόνων για τη διαφάνεια των προϊόντων POP, καθώς και στον έλεγχο της αγοράς και την ιχνή λασιμότητα. Εκεί λοιπόν που συμφωνήσαμε και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση και προτεραιότητα, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε σε όλα τα επίπεδα τα οικονομικά αποτελέσματα, είναι το ζήτημα της εμπορίας. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περισσότερο. Το εισόδημα για όλους μας θα βελτιωθεί, ο κλάδος θα γίνει πιο ισχυρός, εάν βεβαίως τα προϊόντα που παράγει ο τομέας της οικονομίας τυποποιούνται και εμπορεύονται καθολικά ως τυποποιημένα προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή μίλησε για το μήνυμα που έχουν στείλει οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ προς το ελεύθερο εμπόριο, καθώς και για την ανάγκη λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με διαφάνεια, για τον έλεγχο της αγοράς στο λάδι, το σημάζεμα των ονομάτων POP και την ανταποδοτική εισφορά. Οι διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ θα πρέπει να περνούν μέσα από τη μεσογειακή διατροφή, είπε η Υπουργός. Επίσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλης Καρχημάκης απέστειλε μήνυμα προς τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας ότι θα είναι συμπαραστάτης στα θέματα της ΕΔΟΕ. Συζητιέται η κοινή αγροτική πολιτική για πρώτη φορά, όχι απλά και μόνο υπό το πρίσμα της στήριξης των αγροτών και της απόδοσης κοινοτικών επιδοτήσεων. Για πρώτη φορά η κοινή αγροτική πολιτική περιλαμβάνει ζητήματα πολιτικής ανταγωνισμού, τρόπου λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και τρόπου λειτουργίας των διακλαδικών οργανώσεων, βλέπετε διεπαγγελματικών οργανώσεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι η οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής τόσο ποσοτικά από πλευράς ελέγχων όσο και ποιοτικά, βάζοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση, την ίχνη λασιμότητα ήδη από το χωράφι για να καταλήξει στο ράφι, θα πρέπει να είναι οι βασικές αρμοδιότητες τις οποίες θα πρέπει εμείς ως Υπουργείο πρώτο να προωθήσουμε, αλλά και εσείς ως διεπαγγελματική οργάνωση να διεκδικήσετε. Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των συνδέσμων από τον Σεβιτέλο Πρόεδρος Γρηγόρης Αντωνιάδης, από τον Εσβιτέο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Ζαβάκος, από την Πεμετέο κύριος Κωνσταντόπουλος, από τον Σέλεο κύριος Θεοδόρου και από τον Σπέλο κύριος Μανώλης Γιαννούλης. Εμείς θεωρούμε ότι δεδομένα των συνθήκων και του διεθνούς ανταγωνισμού είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτά τα οποία ανέφερε ο Πρόεδρος. Και αν θέλετε, αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρος είναι και προϊόν δημόσιος μέσα από τον όλο κλάδο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το κομμάτι της εμπορίας, το κομμάτι της προώθησης, το κομμάτι της δημιουργίας προστέμενης αξίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το οποίο απορρίπτουν οι ελαιοτριβείς στο περιβάλλον είναι προϊόν της ελαιοκαλλιέργειας, δεν είναι των ελαιοτριβείων. Όπως είναι το λάδι και ο πυρήνας, είναι και τα υγρά που περιέχει η ελιά. Αυτά ακριβώς γίνονται στο περιβάλλον. Άρα είναι της ελαιοκαλλιέργειας το πρόβλημα και όχι των ελαιοτριβείων. Θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Εμείς είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος ήδη 6 εξάμηνα, όχι ένα εξάμηνο που ζήτησε ο κ. Αντωνιάδης. Το μόνο το οποίο έχει ζητήσει ο κλάδος μας 3 χρόνια πίσω είναι ξεκαθάρισμα του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά φοροθετήσεις, αδειοδοτήσεις, εγκαταστάσεις, όρους λειτουργίας περιβαλλοντικούς όρους των πυρηνολογιών. Εν συνεχεία έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της διεπαγγελματικής,
ενώ παράλληλα ακολούθησαν ομιλίες για την εθνική στρατηγική και τις δράσεις του ελαιοκομικού τομέα, για τη θέση του ελληνικού ελαιόλαδου στην παγκόσμια αγορά, ενώ η μερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση εφόλης της ύλης και ελαφρύ γεύμα στην αίθουσα Μακεδονία του ξενοδοχείου.